ξέρετε ποια είναι η είδηση της ημέρας? Ότι ο Ηλίας Βρετός απολύθηκε. Καλός πολίτης λοιπόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ξεκινάς έτσι. Είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα σήμερα για μένα, διότι απολύθηκα από τον ελληνικό στρατό. Και όπως καταλαβαίνεις, σαν όλους τους φαντάρους, και εγώ χαίρομαι και το γιορτάζω. Κάτι θα κάνω απόψε οπωσδήποτε. Καθάρισες Καλλιόπη. Καλλιόπη, αγαπημένη μου φίλη. Τη λατρεύω. Δεν θέλω να την ξαναδώ, αλλά τη λατρεύω. Έκανα τα πάντα. Πώς ήταν η εμπειρία στην Καλλιόπη? Έκανα hopping, λένε αυτό που μαζεύεις τα τσίγαρα από κάτω. Έκανα Καλλιόπη, έκανα αγκαρίες. Έφτιαξα καφέδες στο Καψιμί. Είχαμε πάρα πολύ ραδιόφωνο στο Καψιμί. Και τηλεόραση βλέπαμε τα πάντα. Οπωσδήποτε όταν πετυχαίναμε κάποια ωραία γυναίκα, ό,τι συνεπάγεται αυτό στην τηλεόραση. Όπως καταλαβαίνεις, στο στρατόπεδο οι ωραίες γυναίκες έχουν πάρα πολύ μεγάλη πέραση. Έχει πει η Ναταλία Γερμανού ότι βλέπανε στο στρατό, λέει, στο Καψιμί, βλέπουν όλη την Έλενα. Ναι, η Έλενα έχει πάρα πολύ μεγάλη πέραση. Τη βλέπατε στο Καψιμί? Βέβαια, πρωί-πρωί. Όλοι φαντάροι. Σου είπα ότι ό,τι έχει να κάνει με όμορφη θηλυκή παρουσία έχει πάρα πολύ μεγάλη πέραση με στο στρατόπεδο, διότι οι γυναίκες δεν υπάρχουν. Η Έλενα, εντάξει, είναι πολύ γνωστό ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη πέραση στο αντρικό κοινό και γότσαν πολλά. Και πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε on camera και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να πούμε on camera. Το σίγουρο είναι ότι έχει πολύ πέραση και αρέσει στους άντρες. Δεν σου αξίζω, δεν σου αξίζω, κάνω εσένα. Βεβαίως το χόμπι σε γυναίκα, το δεν σου αξίζει, εννοείται. Το χόμπι. Γιατί θεωρούσες ότι είναι πολύ πιο πάνω από σένα? Έχει τύχει πολλές φορές στη ζωή μου, παρασυρώμενος από τα έντονα συναισθήματα, από τον έρωτα ή όπως αλλιώς λέγεται αυτό, να δώσω πολλά και να μην έπρεπε να δώσω τόσα. Πες μου το πιο ακραίο πράγμα που έχεις κάνει ποτέ για γυναίκα. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, είμαστε στα κόκκινα και κάνουμε πολλά ακραία πράγματα. Έχω κάνει. Έχω κάνει πολλά. Σαν ερωτευμένο αγόρι και εγώ που έχω υπάρξει, έχω κάνει. Έχω ταξιδέψει πάρα πολλά χιλιόμετρα για να τη δω για πάρα πολύ λίγο. Έχω κλάψει, έχω παρακαλέσει, έχω παρακολουθήσει, έχω. Έχεις παρακολουθήσει. Βεβαίως, detective εγώ, καταπληκτικό. Έλα ρε Σιλία μου. Μικρός μου, ρε, εντάξει. Το έχει κάνει ποτέ γυναίκα? Να με χτυπήσει. Ναι, ή να σου πετάξει τίποτα στο κεφάλι? Ναι. Τι? Τι σου πέταξε? Τι μου πέταξε? Τι μου πέταξε? Τι? Ένα κυροπήγιο που βρήκε στον δρόμο της. Σε πέτυχε? Θα ήθελα να μου πετάξει κι άλλα. Ναι, ας πούμε αυτά εγώ δεν τα μπορώ, δεν τα ανέχω. Κάνει μοναξιά μάτια σου. Κάνει μοναξιά. Λατρεύω το κάνει μοναξιά. Θες να σου τραγουδήσω λίγο? Θέλω πάρα πολύ, για πες μου. Άκου. Κάνει μοναξιά μακριά σου. Κάνει μοναξιά. Κάνει και γυρίσματα, ε. Το έχεις πάρα πολύ. Πάλε μου ένα βαθμό. 10 με τόνο. Κάνει μοναξιά στη ζωή σου αυτόν τον καιρό? Όχι, δεν κάνει μοναξιά. Τι εννοείς, ερωτικά? Ναι. Κοίταξε, δεν μου αρέσει να μιλάω για τα προσωπικά μου. Δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν θα το κάνω τώρα. Η αλήθεια είναι ότι ακουγόταν πάρα πολύ καιρό για την Ναταλία Γερμανού. Ότι έχει σχέση με την Ναταλία Γερμανού. Αυτό είχε ξεκαθαριστεί, νομίζω ότι. Ναι, έχει ξεκαθαριστεί. Έχει ξεκαθαριστεί. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές γι' αυτό. Ας μην μιλήσουμε μια φορά ακόμα. Την είδες στην πρεμιέρα της? Βεβαίως και την είδα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ψηφίζεις Έλενα Παπαβασιλείου ή Ναταλία Γερμανού? Έχει ιδιαίτερη θέση στη ζωή μου και στην καρδιά μου, Ναταλία. Οπότε είναι ατυχής η σύγκριση. Μέτρα τα αστέρια και θα δεις πόσες χιλιάδες αγαπώ. Θα είσαι στο Just the Two of Us? Δεν έχω κάτι ανακοινώσιμο πάνω σε αυτό. Γιατί έμαθα ότι έκλεισε. Δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμα. Το Just the Two of Us είναι ένα show το οποίο πραγματικά μου αρέσει. Είναι ένα πολύ όμορφο τηλεοπτικό προϊόν. Ένα πολύ λαμπερό show. Ένα show το οποίο γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό και μου αρέσει να είμαι πάντα κοντά σε τέτοιες προσπάθειες. Και θα ήταν χαρά μου να συμμετέχω. Μα είμαι άνθρωπος και έχω καρδιά μου. Και φτάσα στα όρια μου εδώ. Στο Ρωμαίο λοιπόν. Έχουμε πρεμιέρα στις 14 Οκτωβρίου. Το σχήμα ανανεώθηκε. Θα είμαστε μαζί με τον Φάνο Πετρέλη και τη Χριστίνα Κολέτσα. Σε ένα νεανικό, λαϊκό, διασκεδαστικό πρόγραμμα.